Κέρατεν Κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας και σήμερα με την βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε για το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή Δευτέρα των Ιστιών Εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Την προηγούμενη Κυριακή εορτάσαμε την αναστήλωση των Ιερών εικόνων και την νίκη της Ορθοδοξίας μας κατά των ερετικών. Μπορούμε να πούμε ότι και η δεύτερη Κυριακή των Ιστιών αποτελεί μια συνέχεια της Κυριακής της Ορθοδοξίας καθότι είναι αφιερωμένη στον υπέρμαχο αγωνιστή της Ορθοδοξίας μας τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης ο οποίος προτρέπει όλους τους πιστούς και Ορθοδόξους Χριστιανούς να περπατούν κάτω από το Θείο Φως, το οποίο είναι ο Χριστός. Η κραυγή της οικεσίας του, Κύριε φώτισόν μου το σκότος, αποτελεί παράδειγμα οικεσίας για όλους εμάς που βαδίζουμε στο σκότος της αμαρτίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 13ου μετά Χριστών αιώνος. Νεότατος, φλεγόμενος από τον πόθο της μοναχικής ζωής, εισέρχεται στο Άγιο Νόρος. Οι συνεχείς όμως επιδρομές των αγαρινών τον ανάγκασαν να καταφύγει στην σκήτη της Βερίας. Αργότερα επέστρεψε στο Άγιο Νόρος και κατόπιν ανεδείχθη Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης πηγαίνοντας για την Κωνσταντινούπολη συλλαμβάνεται και εχμαλωτίζεται από τους αγαρινούς, από τους οποίους ελευθερώθηκε λίγα χρόνια αργότερα. Την εποχή αυτή παρουσιάστηκε ο Βαρλαάμ ο Καλαβρός, ο οποίος ήταν παπικός και ξεσήκωσε τον φοβερό πόλεμο κατά των ησυχαστών. Ο Άγιος Γρηγόριος πάλεψε μαζί του με απίστευτη δύναμη και σοφία και τελικά νίκησε, αποδεικνύοντας με αδειάς στα πνευματικά επιχειρήματα πως το θαβόριον φως της μεταμορφώσεως ήταν άκτιστο και όχι χτιστό και ότι οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες και ότι εμείς οι χριστιανοί γινόμαστε κοινωνοί με τον Θεό δια των ακτίστων ενεργειών Του κατά χάριν και όχι κατ' ουσίαν. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος έσωσε την Ορθοδοξία που για μια φορά ακόμη διέτρεξε κίνδυνο από την Δύση αλλά και από τον Μουσουλμανισμό της Ανατολής. Γι' αυτό και η δεύτερη Κυριακή των Ιστιών είναι αφιερωμένη στην μνήμη του καθώς και στην νίκη του ησυχασμού. Η ημέρα της κοιμήσεως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι την 14η του μηνός Νοεμβρίου. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην περικοπή μας από το καταμάρκον Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δεύτερο, στίχη 1 έως 12, με την θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ και οικούσθη ότι η σήκονεστή και ευθέως συνήθισαν πολλοί, ώστε νικέτι τη χωρήν μη τα προς την θύραν, και ελάλλει αυτοί στον λόγον, και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες ερώμενων υποτεσάρων, και μη δυνάμενοι προσεγγίσει αυτό δια των όχλων, απεστέγασαν την στέγην όπου ειν, και εξορίξαντες χαλώσιν των χράβατων, εφό ο παραλυτικός κατέκητο Ιδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών λέγει το παραλυτικό «Τέκνον αφέοντες οι εαμαρτίες σου». Ήσαν δε την αις των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες αυτών τι ούτω ούτο λαλή βλασφημίας. Τι ζηδύνατε αφιένε αμαρτίας, ημοι ο Θεός και ευθέω επιγνού ο Ιησούς το πνεύματι αυτού, ότι ούτω αυτοί διαλογίζονται εν εαυτή, είπεν αυτή. Τι ταύτα διαλογίζεστε εν της καρδίας ημών, τι εστίν ευκοπότερον υπήν το παραλυτικό, αφέοντε σου εαμαρτίε, ή υπήν έγειρε και άρον των κραβατών σου και περιπάτη. Ή να δε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, αφιένε επί της γης αμαρτίας, λέγει το παραλυτικό, σι λέγω έγιρε και άρον των κραβατών σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και η γέρθη ευθέως και άρα των κραβατών εξήλθεν εναντίον πάντων, ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζει τον Θεόν, λέγοντας ότι ουδέποτε ούτως είδομεν. διπλή ευεργετική ενέργεια του Κυρίου μας μας εξιστορεί το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, την συγχώρηση των αμαρτημάτων του παραλυτικού και την θεραπεία του από την ανία παράλυση που έπασχε. Ο Κύριος είχε έλθει στην πόλη Καπερναούμ, στην θάλασσα της Γαλιλαίας, την οποία είχε ως κέντρο των περιοδιών του ήταν επομένως γνωστός εκεί περισσότερο από κάθε άλλο μέρος. Γι' αυτό μόλις οι κάτοικοι έμαθαν ότι ο Χριστός βρισκόταν σε κάποιο σπίτι, μαζεύτηκαν πολλοί για να ακούσουν την διδασκαλία του. Τόσο μεγάλη ήταν η σειροή του πλήθους, ώστε το σπίτι δεν χωρούσε πια άλλους. Γέμισε ασφιχτικά μέχρι την πόρτα. Αλλά ξαφνικά καθώς σε δίδασκε ο Ιησούς, έρχονται τέσσερις άνθρωποι που μετέφεραν επάνω σε ένα κρεβάτι κάποιον παραλυτικό. Ο σκοπός τους ήταν να τον παρουσιάσουν εμπρός στον Κύριο και να τον παρακαλέσουν να τον θεραπεύσει. Ανεβαίνουν τότε στην στέγη του σπιτιού και την ανοίγουν στο μέρος όπου βρισκόταν ο Ιησούς. Από εκεί σιγά σιγά κατεβάζουν το κρεβάτι επάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο ασθενής και το αφήνουν μπροστά στον Κύριο. Όταν ο Ιησούς είδε αυτήν την θερμή πίστη που είχαν και οι συνοδοί που τον μετέφεραν αλλά και ο παραλυτικός, λέγει στον παραλυτικό «Παιδί μου, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου, οι οποίες είναι και η αιτία της σωματικής σου παραλύσεως». Αλλά μεταξύ των ανθρώπων που ήσαν εκεί και είδαν αυτά που έγιναν και άκουσαν όσα είπε ο Κύριος, υπήρχαν και μερικοί από τους γραμματείς, από τους ανθρώπους δηλαδή που διάβαζαν και εξηγούσαν στον λαό τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί, όταν άκουσαν τον Κύριο να λέγει στον παραλυτικό «Αφέοντες ε σου, σκέπτονταν και έλεγαν από μέσα τους» γιατί αυτός μιλά με αυτόν τον τρόπο και ξεστομίζει βλασφημίες. Ποιος άλλος εκτός από τον Θεό μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Αυτά βέβαια τα σκέπτονταν διότι δεν πίστευαν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ο Κύριος όμως, ως καρδιογνώστης που είναι, αντιλήφθηκε αμέσως αυτά που συλλογίζονταν οι άπιστοι γραμματείς και τους λέγει «Γιατί δέχεστε και κυκλοφορείτε στο νου σα τέτοιους λογισμούς. Εσείς, επειδή δεν με πιστεύετε ως Θεό, νομίζετε ότι είναι ευκολότερο να πω στον παραλυτικό ότι σου συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου, διότι το αν συγχωρήθηκαν ή όχι δεν φαίνεται». Θεωρείται δυσκολότερο έργο την σωματική θεραπεία, το να του πω δηλαδή σήκω και πάρε το κρεβάτι στον ώμο σου και περπάτα. Λοιπόν, για να μάθετε ότι έχω την εξουσία να συγχωρώ επί της γης τις αμαρτίες των ανθρώπων, στρέφεται ο Κύριος προς τον παραλυτικό και του λέγει «Εσύ που πιστεύεις σε μένα, σήκω και πάρε στον ώμο σου το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου» και ό του θαύματος. Μόλις ο Κύριος είπε τους παντοδύναμους αυτούς λόγους, ο παραλυτικός, μπροστά στα μάτια όλων, σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και βγήκε από το σπίτι εκείνο τελείως υγιής. Κατάπληξη και θαυμασμός κυρίευσε όλους και δόξαζαν τον Θεό λέγοντας ότι ποτέ έως τώρα δεν είδαμε παράλυτο άνθρωπο με μία προσταγή να γίνετε αμέσως υγιείς, να σηκώνετε και να περπατά. Ας δοξάσουμε λοιπόν και εμείς το Θεό αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος φιλάνθρωπος και πολυεύς δεν πάβει να χαρίζει και σε εμάς πνευματικές και σωματικές ευεργεσίες, διότι και τις αμαρτίες μας συγχωρεί όταν με μετάνοια και επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας καταφεύγουμε στο έλεος Του, αλλά και από τις ασθένειες μας θεραπεύει, όταν κρίνει αυτό ωφέλιμο για την ψυχή μας, μόνο ας καταφεύγουμε στο Χριστό με πίστη, με απόλυτη και τέλεια εμπιστοσύνη στην παντοδυναμία Του. Ας μιμούμαστε σε αυτό και τον θεραπευθέντα παραλυτικό και τους τέσσερις συνοδούς του ας μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος τον θεράπευσε βλέποντας την πίστη τους. Ας τον παρακαλούμε και εμείς με πίστη θερμή και η ευσπλαχνία του Θεού θα μας χαρίζει πλούσια τα αγαθά Του. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά και ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.